προηγούμενο επεισόδιο. Όπως βλέπουμε, ο Γρηγόρης παλεύει να βάλει το μηχανάκι με τη μίζα με το κουμπί, αλλά δεν παίρνει. Αλλάζουμε ανορθωτή. Εγώ κάνω γύρω-γύρω βόλτες με την κάμερα, ενώ ο Γρηγόρης παλεύει να ξεβιδώσει όλα τα πλαστικά από το μηχανάκι. Και εννοείται ότι αυτά δεν έκαναν τίποτα τελικά, γιατί χρειάστηκε να γίνουν κάποιες άλλες αλλαγές, τις οποίες θα τις μάθετε στο σημερινό επεισόδιο. Φύγαμε! Κάντε ανοίξει. Νάτο. Night time. Πόρτα. Τρία χρόνια εκεί είσαι, Γρηγόρη. Height είναι height definition. Height. Και πίσω τα λες στην κανονική γλώσσα, τη μητρική. Να τα ανοίξει στη μητρική. Και έχουμε LED ψήρες. LED ψήρες. Και αυτές κατευθείαν από την Αγγλία. Πάμε. Και ήρθε η ώρα που είναι σου. Κάτι γιατί αυτές δεν φαίνονται καθόλου. Σε τύχη. Πριν τις βγάλουμε μέσα να κάνουμε και ένα τέτοιο. Ένα πριν και μετά. Να δούμε πώς το ξεπρύει. Α, κάτσε πέρα να το γράψτε. Αλλά να πάμε ύστερα, ε. Πού είναι αυτό τώρα, ρε φίλε, δεν βλέπω τίποτα να κάνω. Ξέρεις τι βλέπω να γίνει μετά. Τι. Μας φάνε τα ΙΑΚ. Έτσι ξέρει να κάνω τώρα. Τώρα τις έβαλα ρε σιδίδε, δεν ήταν όλες. Τις είχα χάσει. Άγγευτη. Τρυπανόβιδες. Τι και σε σπίδες είναι όλοι. Έξι. Δεν κάνω. Όχι, έχει γλάντια μέσα. Ε? Έχει και γλάντια. Ναι, γιατί ναι, δεν τα ξέρω τι έχει να. Α, σε ρε, πες. Ναι. Γλάντια απαραίτητα. Έχει εδώ πολλά πράγματα. Το πειράζεται εκεί το καζιά. Οδηγίες και εδώ είναι οι λάπες. Και ο Θεός βοηθός. Και ο Θεός μαζί μας. Και είναι πως να μείνεις από μπαταρία τρίτη φορά. Μέχρι πάλι. Δεν θα τα αντέξω. Μετά θα πάρει μια αυτοκίνητο και τελείωσε. Και χωράει, μα χωράει. Θα είχα έρθει γιατί την είχα αποδείξει ήδη. Είναι το εξπλόξιμότητα που δεν έκανα. Μόλις τελειώσουμε με την εγκατάσταση της λάμπας και τα λεντά και τα άλλα, θα ας πούμε και την ιστορία τελικά τι έγινε με τα ποινία και όλα αυτά. Εκεί είναι το ζουμί, το ζουμί είναι εκεί. Εκεί είναι τα λεφτά. Τελικά, να ξέρετε. Στήξε όσο το παπί στήξε. Ένα παπί, ένα παπί καινούριο ήταν. Πώς έβαλες. Έξι. Όλες έβαλες. Ναι. Πώς έτσι καθρέφτες. Όχι, απλά. Το κρατάει τέτοιο. Η ντίζα του αρχίμετρο. Πρέπει να βγει και η ντίζα. Το έχω ρυθμίσει να κλέβει 30 χιλιόμετρα. Είμαι πάντα χαρούμενος. Τώρα πιάνει 80. Και ξέρεις τι θέλω. Αυτό μετά να το σηκώσω λιγάκι. Α, παίρνει. Γιατί κοίτα πως, έλα να δεις πως χαμηλά είναι. Έχει μπει μέσα εδώ. Και είχε ένα κενό από πάνω. Άμα φέρνει καθόλου πάνω, άμα δεν είναι με σιρτό, είναι πάνω κάτω. Ξέρω, άμα τι είναι. Είναι. Έχει εδώ πέρα περίπτωση. Ναι, έχει πάνω. Εδώ να βλέπεις. Έχει αυτό εδώ που το ρυθμίζεις. Αυτό είναι το. Και το πετάει λίγο πάνω, λίγο το κάτω. Το σηκώσει. Αυτό λίγο να το σηκώσω θέλω. Να πάει εκεί περίπου. Βλέπεις. Ναι. Λοιπόν. Κάτσε να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ, κύριε Μαρά. Γιατί δεν το ξανακάνει. Φαίνεται, κύριε Μαρά. Τον ήπια. Ρωματάει. Ναι. Κάτι άλλο. Το ένα δεν το άναψα. Ήταν πριν πολύ ωραία.
Λοιπόν. Βάλω λάδι σου. Χωρίς γάμπια, τόσο ρισκάρεις. Τόσο ρισκάρεις. Γιατί έχει δύο. Γιατί. Που είναι για αυτοκίνητο. Για αυτοκίνητο να κάνω. Ναι. Όπω λέω, δεν θα κάνει τώρα. Σίγουρα είναι 94. Ναι. Πάμε λίγο τώρα, πάμε το τέτοιο. Όχι, το χοντρό. Το άλλο πριν γίνεται. Εδώ. Ναι. Αυτό είναι πάνω, εδώ. Ω. Εκεί και γίνεται. Εντάξει. Γυρνάει, δεν γυρνάει. Όχι, δουλεύει. Εκεί πάει, κατευθείαν. Κάτσε λίγο να δούμε, δουλεύει. Διάλεψε. Άμα είναι να μην το κουμπώσω. Καλά, κάτω. 94 δουλεύει, νομίζω το γιάρι σου. Άμα δεν κάνουνε, με γεια σου. Άμα δεν κάνουνε, γεια σου, λέει. Τι να πω. Κάτσε, βάλε το ένα κάτω εδώ. Πάμε το δοκιμάζεις πρώτα πριν να βάλουμε το τέτοιο. Κάτσε, γιατί μηνιέται μωρί, γι' αυτό πρέπει να το πιάσω από εδώ. Μπράβο, αντίσταση. Okay. Τόσο σφιχτό ήταν. Ναι. Σίγουρα. Πώς είναι έτσι, έτσι έπιανε τόσο κουλά. Ναι, τι έρευνες κουλά. Έτσι λοιπόν, έτσι σφίγγει. Εντάξει, ένα σφιχτό θέλετε και αυτό. Δοκιμή. Ετοιμάσου. Είμαι έτοιμος. Κρατάει καθόλου. Δεν έχει σύστημα ξένων για να κρατάει συνέχεια τέτοιο. Αν το αφήσεις. Το ξέρεις, το κάνει ένα τρέμουλο. Αλλά πολύ διαφορετικό από το άλλο που μου τρέχει ολόκληρο. Αλλά δεν ξέρω αν είναι και σωστά και εντυπωμένε τι στροφέ στο καφέ. Λοιπόν, έχεις ένα... Περίμενε. Πού έχεις τη συλλογή σου? Με τι? Με τα αλενάκια εδώ, αυτή είναι. Αλενάκια. Με τα καρδάκια μου. Ωραία, ωραία, κάτω. Πάρε το τηλέφωνο. Βρωμά. Μας έφτιαξε το παιδιά. Ωραία, βέβαια. Στην υπόθεση λίγο. Το βρήκα. Και την άλλη θα βάλω στο Γιάννη στη μία λάμπα. Την καστάλια μου την έχεις. Εδώ μέσα τελικά. Πρέπει να το σφίξεις κι άλλο λογικά. Αφού είναι το πέρμα της αυτόν. Ξαναγυρνάει πάντα. Ξέρεις τι πρέπει να είναι αυτό εδώ Παναγιώτη. Μόνο το λατήριο πρέπει να κάνει. Ναι. Αυτό είναι μόνο για να βάλεις το φανάρι. Μήπως και αυτό κάνει παραφορά γιατί κοίτα. Ναι, αυτό κάνει παραφορά. Και τα δύο κάνουν. Mm.
Ναι, αλλά αυτό. Όπως είναι αυτό σφίξιμο. Σφίγγει όμως με κάποιο τρόπο. Δεν σφίγγει από μπροστά. Όχι. Μπορεί να σφίγγει από κάτω. Από κάτω από πού όμως. Α, κάτσε, έχει μια βίδα εδώ. Περίμενε. Περίμενε, έχει μια βίδα εδώ. Κάτι εδώ πέρα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Άμα μπορεί το σφίξει τώρα και αυτό. Ναι. Θα το κάνει πιο σφιχτό το ελαττήριο και λογικά θα το φέρει λίγο μπροστά. Σωστό. Ανά το, νομίζω έρχεται πάλι. Περίμενε. Νομίζω έρχεται. Κάτσε, δεν έχασε τη βίδα. Να το έρχεται. Με πεις. Θέλω να πάει άλλο. Ναι. Εντάξει, τουλάχιστον να μετριάσουμε λίγο. Να μετριάσουμε λίγο τέτοια. Μπορεί να δεν προχωράει, γιατί άμα είναι πέτρα. Ωραία, εκεί. Εντάξει, το σκόθηκε, κάτι έστειλε. Λοιπόν, κάτσε να ξαναβάλουμε αυτό, να βάλουμε την ψήρα. Πορείας. Και καλά. Αλλά αυτό είναι μόνιμο ανέβαινο. Το έχουν κάνει έτσι να είναι μόνιμο ανέβαινο. Κάτσε να βάλω αυτή την πλήρη. Να, 19 ευρώ έχουν. Πάρε για το δίκιο, για το Γιάννης. Και για το δικό σου. Ο αδερφός μου έδωσε 60 ευρώ να πάρει. Για τις καλές. Απλά είναι λίγο θέμα αυτά που έχουν πίσω το χοντρό και σε προς αυτό και να δεν χωράνε. Ναι. Και γενικά λένε ότι είναι τύφλα. Λες να μην κάνει. Κάτσαμε. Μπα, γιατί να μην. Όχι, εντάξει. Για να τώρα, να δει. Ένα στα δύο είναι καμένο, εντάξει. Α, μπορεί να είναι. Κοίτα, ούτε αυτό το πράγμα είναι σταθερό, ε. Εντάξει, ποιο σταθερό είναι όμως. Φλασάκι. Εγώ δεν θα πέφτει. Αφού δεν έχει σταθερό πίδι. Θα πάει πλησία σε γόνατο. Κάτσε τώρα γιατί. Κάτσε γιατί θα γίνει η δουλειά. Η δουλειά θα γίνει βράδυ πάλι. Είναι λίγο χοντρό. Άμα δουλέψει, μετά από αυτό το crack που άκουσα, θα είναι πολύ καλή λάμπα. Για να δω. Πόμπα! Πόμπα! Ένα τρίμερο θα το βγάλει. Ένα τρίμεράκι, ναι. Τώρα το τρίμερο θα το βγάλει. Ωραία. Είναι για το αγίου πνεύματος, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί θα το βγάλει. Λοιπόν, πάμε. Δώσε το εργαλείο. Λάμπα. Λάμπα. Πάμε τα κρύμ. Λάμπα. Τζαμπακέλα. Να το πάνω από το πάνω. Πάνω σε αυτό. Μπήκε. Μπήκε! Μπήκε κύριε Παναγιώτη! Έτοιμη. Για να το ανάβει τώρα. Γιατί πάλι άκουσα κάτι περίεργο. Φυσάει, φυσάει. Τι ωραίο δεν φαίνεται να λάβει. Όχι, δεν έχει κουβάλει το φύσα, ρε. Ω, πω. Εντάξει, έτσι. Έγινε δουλειά. Η σφουγγαρίστρα φαίνεται σε έγινε τώρα η σφουγγαρίστρα. Λίγο πες. Ας το βάλω εδώ μέσα. Έτσι κι αλλιώς καμένο είναι. Έσπασε. Έσπασε το παλιά, αλλά πιέστηκα τέξη. Καλά, κάτσε να δούμε, μπαίνει το κοντέρ. Ναι. Μη βρίσκει και τέτοιο.
Καλά, το σταθερό γιατί πριν και αυτό έτσι ήταν και πριν. Α, όχι, πιάνε με τη μία από εδώ, ε. Έπιανε, ναι. Έπιανε μέσα εδώ, αλλά εντάξει. Εγώ έλεγα να το βάλω για να πάει εδώ κάτω κάπου, αλλά μπαίνει και έτσι. Άς το, εντάξει. Ας μην κάνει. Μπαθαίνει τίποτα. Λογικά. Για θέμα, για κάτσε. Για κατέβασε. Ω, εντάξει, τι είναι, δεν νομίζω να πέσει ρόλο. Κοίτα, εγώ τώρα τα κουλίδι εκεί μέσα βρίσκω πολύ δύσκολο. Γιατί βλέπω όλα είναι. Καλά, ναι, όλα είναι. Τσίμα, τσίμα. Μέχρι και αυτό τσίμα, τσίμα μπαίνει. Κάτσε να βάλω μία. Το τέτοιο όμως πρώτα. Το κοντέρ εδώ. Η τεχνολογία εξεφύγει με το κοντέρ. Πες. Κοντεράρα σου λέω. 30 χιλιόμετρα του πλέον. Τι μπορεί να το έτσι που να κοντρέψει με το πλέον. Γιατί αυτό τι νομίζεις είναι. Αυτό μπορεί να κλέβει πιο πολύ από το ποδήλατο. Ελά. Όσο πιο πολύ θα σφίξει, όσο πιο πολύ κλέβει. Βάλ το τέρμο, λες. Βάλ το τέρμο. Βλέπεις εδώ, περνάει. Περνάει το 140 και κατεβαίνει προς τα κάτω. Ωραία, εντάξει, μπαίνει. Λογικά μπαίνει. Εδώ κολλάει κάπου. Εκεί κόλλαγε και πριν. Πόσο μου χαλάει. Εντάξει, εντάξει. Σου λέει, είναι όλα under control. Πάτησε, ναι. Συνά, καλά, αυτό εδώ, εδώ, εδώ σκέψου ότι έχανε τόσο. Ναι, εντάξει, μια χαρά. Ναι, θυμάμαι, δεν φορά το λέω. Κομπλέ. Για να δω, ανάβουνε. Ναι. Σέγγι. Και το λέει. Παντού λέει. Το βλέπεις, έτσι. Κλείστε για την πρόμηση. Έχεις εφήγει το μυαλάκι. Πρέπει να βάλεις τα φλάσσα όμως. Ποια να βάλω? Στα επόμενα θα λέει λέει στα φλάς. Ναι. Πέσεις έχουν. Δεν ξέρω αν έχει, αλλά δεν ξέρω αν τα φωνάξω ποτέ πέσω, αλλά μπορεί κάτι να έχουν μέσα. Μια φορά μπορεί να χρειαστεί να τα ανάψω. Λοιπόν, να ξέρετε κιόλας το βάψιμο εδώ τα έχουμε κάνει εμείς τα φτερά. Έτσι. Και κοιτάξτε πώς είναι. Βλέπετε. Λες και έχει μπει. Τίποτα. Σε σαν φούρνο, σαν από φούρνο είναι. Έτσι. Όλα. Είχαμε κάνει και αυτά το πριν βενζίνη. Αυτά δεν τα είχαμε κάνει. Όχι, μόνο αυτά δεν είχαμε κάνει. Αυτά εδώ που λέει τα καβασάκια γιατί ήταν το αυτοκόλλητο. Αλλά τα άλλα αυτά όλα τα έχουμε κάνει εμείς. Μόνο τα σημεία δεν έχουμε κάνει. Εδώ που τα. Μόνο τα μέσα. Ναι. Και τα αυτά που λέει η καβασάκια. Αυτά τα όχι γιατί ναι, θα χάλαγε ναι. Η φάτσα. Τα άλλα τα σημεία όλα είναι γίνει δουλειά. Έχει δουλέψει τώρα πει έσπαση. 80 σπρέι. Σπρέι Σούπερ, έπρεπε να δείξει χθες που έκανες στριβάνι. Το στριβάνι δεν το έκανες,
Αλακία. Για πες μας τι είπατε το μηχανάκι. Ήταν τελικά. Πες τι ήταν τελικά. Πώς το είχαμε γράψει στην αρχή. Τι ήταν ο... Αναστατής. Αναστατής. Τελικά τι έγινε. Με τέλεια ποινία. Και... Πήραμε ποινία. Τα αλλάξαμε μόνοι μας. Πήραμε λάθος ποινία. Πήραμε το Innova. Εν τέλει τα ποινία μας κάψανε και την ηλεκτρονική και εν τέλει το πήγαμε στο συνεργείο και μας ψηφίσανε όσο έκανε το μηχανάκι. Καλά είναι. Οπότε αν σε περίπτωση πουληθεί, θα πουληθεί με μια μικρή αύξηση 100%.